Η ζωή είναι η μεγαλύτερη αδερφή στο έργο, η οποία έχει αναλάβει όλο τον οικοκυριό, είναι αυτή που προστατεύει και μεγαλώνει ουσιαστικά τον Άρη. Και ο Άρης είναι, θα λέγαμε, το ζυζάνιο, ο μικρός αδερφός. Μιλάμε για δύο αδέρφια που αλληλοαποκτηνώνονται στη διάρκεια του έργου. Ο ένας σκοτώνει τον άλλον σε εισαγωγικά και βλέπουμε τη βία ενηλικίωση που έχουν υποστεί, την έλλειψη των γονιών τους. Η σχέση τους είναι μια σχέση αγάπης και μίσους. Είναι μια σχέση που τη βιώνουμε πάρα πολύ στις κοινωνίες, στη σημερινή μας κοινωνία, αποξενωμένοι στο ίδιο τους το περιβάλλον. Είναι δύο αδέρφια όπου ουσιαστικά έχουν μόνο ένα τον άλλον και φαντάζονται οι μοναδικοί επιζώντες σε αυτήν την πόλη, θα λέγαμε, στην ονειρική πόλη όπου τοποθετεί η Λούλα Λαγνωστάκη το έργο της. Είμαι τόσο άτυχη που δεν έχω μια αδερφή! Αυτό το δωμάτιο είναι φρικτό, δεν μπορώ να το βλέπω! Παντού πεταγμένα τα καράβια σου, τα τόπια, οι χάρτες σου, τα βιβλία σου. Έτσι μου έρχεται να τα αρπάξω όλα μαζί και να τα κάψω! Παρελάβνοντας τη Δύση της Δύσης, επέλεξα να ονομάσω έτσι το σκηνοθετικό σημείωμα, γιατί ουσιαστικά είναι η σύλληψη για το έργο που βλέπουμε. Σήμερα με όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε, βλέπουμε όλοι, είτε από τις οθόνες, είτε από την καθημερινότητά μας και την κοινωνία που ζούμε και όλες τις συνθήκες τις σημερινές, βιώνουμε ένα τέλμα μιας εποχής. Βιώνουμε ουσιαστικά την κατάρρευση του δυτικού πολιτισμού. Νάτι, ήρθαν κιόλας. Η πλατεία γέμισε. Είναι σχεδόν γεμάτη. Ακούς? Οι παρελάσεις έχουν μία έγκλη. Όμως, νομίζω ότι πίσω από αυτή την έγκλη κρύβεται ένα σκοτεινό πρόσωπο. Κρύβεται, θα λέγαμε, μία χαμένη πατρίδα, μία χαμένη τιμή, μία χαμένη εθνική ταυτότητα. Και νομίζω ότι σήμερα, όσο ποτέ, η Δύση είναι στη χειρότερη κρίση. Δεν θα άφηνα κανέναν άλλο να μπει εδώ μέσα. Θα ήμασταν μόνο οι δυο μας. Θα λέγαμε. Θα της έλεγα όλα μου τα μυστικά. Η Λούλα Λαγνωστάκη γράφει το έργο του 65, όπου η Ελλάδα έρχεται μετά από έναν εμφύλιο. Στη δεκαετία του 50 έχουμε εκλογές, έχουμε κυβερνήσεις που ανεβοκατεβαίνουν στην εξουσία, διάφοροι ηγέτες, έχουμε το σχέδιο Μαρσάλ. Υπάρχει ένα έντονο τοπίο πολιτικά, υπάρχουν ταραχές. Η Λούλα Λαγνωστάκη πάντα επιλέγει τα έργα της σε περιόδους αναταραχών, πολιτικής αστάθειας, οικονομικής αστάθειας. Το έργο βρίσκει άμεσα αντίκτυπο στο σήμερα. Κάθε βράδυ πηγαίνω στο δωμάτιό του και τον βλέπω που ετοιμάζεται να πέσει στο κρεβάτι. Ξέρω ότι αυτό τον ενοχλεί, τον βλέπω που προσπαθεί να κάνει πιο γρήγορα. Ο θεσμός του performing art θεωρώ ότι σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που ζούμε φαντάζει ως όαση για τις νέες ομάδες, για τους νέους δημιουργούς, για τους ανθρώπους που προσπαθούν. Και αυτός ο θεσμός μπορεί να στηρίξει ακόμα κάποιες παραστάσεις και το λόγο των νέων ανθρώπων που θέλουν να προσφέρουν κάτι στην τέχνη. Τι δυστυχία αυτή η χρονιά που έχει κρίση στο ντουνιά. Δίχως λεφτά, δίχως παρά και στο κεφάλι μου σεβδά.